Πολιτικές προεκτάσεις με βολές εκατέρωθαν για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη. Ο Πρωθυπουργός με διάγγελμά του χθες έστειλε ηχηρό μήνυμα σε όσους επιχειρούν να σπείρουν το μίσος και το διχασμό στην κοινωνία για να καλύψουν το δικό τους αδιέξοδο όπως έκαναν και στο παρελθόν. Το κλίμα έντασης αποδίδεται στην αντιπολίτευση, η οποία αντιδρά έντονα. Χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Και είναι ειλικρινά, δεν ήθελα να είμαι τόσο ξύς, αλλά με προκαλείτε και να πω είναι σχρό, είναι ανήθικο. Κάποιοι να επενδύουν σε ανθρώπινες ζωές, κάποιοι να επενδύουν σε μίσος μεταξύ των πολιτών, κάποιοι να επενδύουν σε καταστροφές πολιτών της περιουσίας τους, που μπορεί να είναι ένα περίπτερο, μπορεί να είναι ένα μαγαζάκι. Ο μόνος υποκινητής της όλης κατάστασης, και σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε και, το καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός, είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναγάγει τον κύριο Χρυσοχοίδη σαν υπερυπουργείο όλης της κυβέρνησης. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει, η απάντηση είναι καταστολή και αστυνομία. Ζήτημα στα πανεπιστήμια, αστυνομία. Ζητήματα στους δρόμους, Δίας. Ζήτημα με τις διαδηλώσεις, μια άλλη ομάδα, δρόμος. Η λύση, η μοναδική λύση που χρησιμοποιούν είναι η καταστολή. Χθες γίναμε μάρτυρες πολύ άσχημων φαινομένων. Εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε την επίθεση στον άνδρα της αστυνομίας, γιατί θεωρούμε ότι η βία δεν είναι λύση. Η συγκέντρωση που οργανώθηκε από τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΜΕ, τον Ουρβίκονα και άλλες αναρχικές συλλογικότητες, έγινε μέσα σε αυτό το κλίμα, τονίζουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, αφήνοντας εχμές ότι τα έκτροπα που σημειώθηκαν θα έπρεπε όλοι να τα περιμένουν, αν δεν τα εύχονταν κιόλας. Η εκτίμηση που κάνουν είναι πως είδαμε το αποκορύφωμα μιας τακτικής που είχε ως αποτέλεσμα τραυματισμούς, εκτεταμένες ζημίες και τη μετατροπή μιας φιλήσυχης γειτονιάς σε πεδίο μάχης. Η συγκέντρωση την καλέσανε σωματεία, σύλλογοι. Και ο κόσμος βράζει στη Νέα Σμύρνη αυτή τη στιγμή. Γιατί χτυπάνε τα παιδιά του μέσα στην πλατεία. Και αυτό το είδαμε όλοι. Φώναζε ένα νέο παιδί, ο οποίος ήταν και υποψήφιο, βγήκε και ανακοίνωση, γιατί είναι μεταπτυχιακός φοιτής του Πανεπιστημίου, βγήκε ανακοίνωση, φώναζε μέσα στην πλατεία «Πονάω» και αυτοί συνέχιζαν να το χτυπάνε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τέτοια περιστατικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλες τις προηγούμενες μέρες. Και αυτό το πράγμα συσσωρεύεται στην ελληνική κοινωνία. Η οργή συσσωρεύεται. Εγώ να δεχτώ ότι οι αστυνομικοί χρειάζονται μεγαλύτερη και καλύτερη εκπαίδευση. Είναι ένα θέμα που πάντοτε τίθεται και πάντοτε θα είναι επίκαιρο και πάντοτε δεν θα μας ικανοποιεί. Θα θέλουμε καλύτερη και καλύτερη εκπαίδευση των αστυνομικών για το δύσκολο έργο που επιτελούν. Απ' την άλλη μεριά, η κοινωνία ολόκληρη, όλοι εμείς, θα πρέπει να βοηθήσουμε και να μην επαφιόμεθα μόνο στα κόμματα, τα οποία αυτά έχουν τεράστια ευθύνη. Άρα λοιπόν, κοινωνική ευθύνη από μας, οι κυβερνήσεις, οι κυβερνήτες και αυτοί να δείξουν την ευθύνη που απαιτούν οι καιροί. Ζητούμενο είναι η ενότητα ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να μην επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα.